ήρθατε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο του Παράκεντρου στη Λεμίθου και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούρια σειρά βίντεο με τίτλο «Μουσική 1, 2, 3 με τον Κωστάκη». Από μένα, ούτε καν με αναφέρε σε μένα. Ξανακοιτήσου, είπαμε να μην είμαστε στον αέρα, θα μας κάνεις ρεζίλη. Σιωπή. Απολογούμαστε κυρίες και κύριοι για τη διακοπή, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σήμερα στο πρώτο επεισόδιο θα σας ζυγηθούμε 1. Μια όμορφη ιστορία. 2. Θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό κομμάτι του Κώστα Κακογιάννη. Δεν πεις τίποτε διότι έβαψες τίποτε. Ξανάρα. Και 3. Θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ένα ολόδικό μας καταπληκτικό αρχαίο ελληνικό όργανο. Ναι. Μουσική λοιπόν. 1, 2, 3. Ξεκινάμε. Μουσική παρακαλώ. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός. Το όνομά του Πάνας. Ο Πάνας μας ήταν πολύ άσχημος. Για να φανταστείτε, είχε 2 κέρατα μεγάλα και 2 πόδια σαν του τράουλου. Τράουλος? Δεν μόνο τράουλος. Ο τράγος καλέ. Και ήταν τόσο τρομακτικός που όποιος τον έβλεπε πάθαινε πανικό. Τώρα ξέρεις ξενάκι από πού βγαίνει η λέξη πανικός, ε? Από τον Πάνα. Μια μέρα που ο Πάνας μας έβοσκε τα πρόβατά του παίζοντας το πιθκιάβλι του. Χάσαμε και το ρυρίκο. Διέκρινε στο βάθος μια πανέμορφη νεράιδα. Με το που την είδε έπαθε λαλώσας. Κεραυνοβόλος έρωτας. Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, κατευθύνθηκε προς το μέρος της. Το ρόλο της νεράιδας αναλάβει ο Ρυρίκος. Ρυρίκον τον λάλου. Γιατί να βάλεις το Ρυρίκο, θέλω κι εγώ να κάνω την νεράιδα. Εσύ να κάτσεις φρόνημα και να παρακολουθάς την ιστορία, εντάξει? Πλησιάζει λοιπόν ο Πάνας στην νεράιδα και με το που φτάνει κοντά της αρχίζει να φωνάζει. «Μαντάμ, μαντάμ, σας θέλω, σας αγαπώ!» Γυρίζει η νεράιδα που ξαφνιάζεται και με το που το βλέπει παθαίνει πανικό. Πανικό, ναι, και πέφτει κάτω, ξέρει. Ξέρουν κι όλες. «Μαντάμ, ξυπνάτε, ξυπνάτε, σας θέλω, σας αγαπώ! Απλά πέστε μου το ονοματάκι σας, το ονοματάκι σας θέλω!» Η νεράιδα σιγά σιγά ξυπνά. Συνέρχεται, το βλέπει, έτοιμη να ξαναπέσει. Όχι, όχι, μην πέσεις, μην πέσεις, μην πέσεις. Άκουσε με το ονοματάκι σου. Με λένε Σύριγγα. Σύριγγα! Τι υπέροχο όνομα θεϊκό! Σ' αγαπώ! Σύριγγα, σ' αγαπώ! Με το που τολμά να τη φιλήσει, η νεράιδα αυτή του βούρους και τρέχει, αρχίζει να τρέχει και να φωνάζει. Βοήθεια, σώστε με, βοήθεια, με κυνηγάνε. Και ο Πάνας ξοπίσω της, έρχομαι να σε σώσω, έρχομαι να σε σώσω, μην τρέχεις. Και η νεράιδα, βοήθεια, σώστε με, τρέχει ένα τέρας. Μα πού είναι το τέρας καλέ, πού είναι, να σε σώσω, να το αρπάξω, να το σκοτώσω, πού είναι το τέρας? Και συνέχισε αυτό μέχρι που τελικά η νεράιδα κατάφερε να ξεφύγει από τον Πάνα και να κρυφτεί πίσω από ένα θάμνο και γύρισαμε πίσω στην ηρεμία. Ω Παναγία μου, να μου βυζίνησαι καμιά τόσο. Ρυρίκο, ξύπνα. Μέχρι δώσ' το καμιά. Που ο Πάνας την ανακάλυψε και ήτα! Σε βρήκα! Σύριγγα μου, σ' αγαπώ! Και πάλι η νεράιδα ναύτη του βούρου να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, ώσπου έφτασε δυστυχώς σε ένα βαθύ ποτάμι και δεν μπορούσε να περάσει, δεν υπήρχε σωτηρία για την καημένη την νεράιδα. Και τότε άρχισε να εκλιπαρεί το Δία. Το Δία, πώς θα σταματήσει? Ναι, ξενάκι μου, το Δία. Είμαστε στην αρχαία Ελλάδα, ναι, στα μυθικά χρόνια. Άρχισε να εκλιπαρεί το Δία και να τον παρακαλεί. Σε παρακαλώ, Δία μου, κάνε κάτι να σωθώ, κάνε κάτι να σωθώ. Ο Δίας τελειπήθηκε. Και ενώ ήταν έτοιμος να την αρπάξει ο Πάνας, να τη χάψει στα χέρια του και να τη φιλήσει, εκείνη ακριβώς τη στιγμή τη μεταμόρφωσε σε μία καλαμιά μέσα στο ποτάμι. Καλαμιά. Αυτή είναι η καλαμιά. Εμπιστεύλην του τώρα. Και έμεινε ο Πάνας μας με 2 σιλικαμένα, με έναν καλάμι στο χέρι. Δυστυχισμένος. Θλιμμένος. Ναι.
άρχισε να θρυνεί. Πέρασε μια ώρα, πέρασαν δύο ώρες, πέρασαν τρεις ολόκληρες ώρες και ο Πάνας δεν μπορούσε να συνέλθει από τον καμό του. Και έκλαιγε και έκλαιγε και ξανά έκλαιγε. Έφαγε την παξίνα του. Βράδιασε. Και ο Πάνας μας έμεινε με το καλάμι αγκαλιά όλη νύχτα. Υποκοιμήθηκε νωρίς. Ξημέρωσε. Λίκο. Και με το που αντιπρίζει το καλάμι λέει. Ένα κατσό να σκάσω, Σιόρ. Βγάζει το σουλιά του και χλαπ, 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 χλαπ. Το κόβει σε 8 κομματάκια και μαζί τους φτιάχνει ένα πανέμορφο όργανο. 20 τα εκεί, είπες 8, αλλά είναι 20. Το οποίο ονόμασε προς τιμή της νεράιδας μας Σύριγγα. Ριρίκο. Ξύπνα, Ριρίκο. Ριρίκο. Έλα όμως. Σύριγγα, αυτό το όμορφο όργανο. Τι λες, ξενάκι? Ήταν παφητό. Σύριγγα μας θυμίζει αυτό το εργαλείο με το οποίο μας κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού. Όχι, ποτέ ποτέ δεν θέλουμε τέτοιο όνομα για το όργανό μας. Θα το φωνάζουμε αυλό του Πάνα. Τι πιο όμορφο όνομα, ε? Ξενάκι, συμφωνείς? Έχω επιλογή. Τον ήχο στον αυλό του Πάνα τον παράγουμε όπως όταν φυσάμε σε ένα μπουκάλι. Το πλοίο θα σαλπάρει. Στην υγειά σας. Το όργανο αυτό δεν έχει διέσεις ή φέσεις, δηλαδή τα μαύρα πλήκτρα στο πιάνο, αλλά μπορούμε να παράγουμε αυτό τον ήχο κλείνοντας τον αυλό προς τα πάνω. Δηλαδή. Τώρα, θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα κομματάκι του Κώστα Καγκουγιάννη που έγραψε ειδικά για σήμερα, και μετά θα πάμε στην κουζίνα για να φτιάξουμε το δικό μας αυλό του πάνω. Αχ, πες και σύντομα να υποκοιμηθούμε. Σημαδεύουμε διαδοχικά τα κομμάτια του αυλού μας, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα στην οθόνη. Γιατί καλαμαρίζει το τόσο. Συγγνώμη, ξενάκι, συγγνώμη. Μάντα, ξενάκι, συγγνώμη, κάτσες με τις δυο φορές ως τώρα. Θα σου καταγγείλω στο Θεό Πέμπτου για κακοποίηση το ζώον. Συγγνώμη, ξανά, ξενάκι. Αν κόψαμε τις σωλήνες μας με πριονάκι, καλό είναι να λιάνουμε με γυαλό χαρτό. Να μας γυμώσει τόζι τώρα. Μετά κλείνουμε αεροστεγό στη μια μεριά σε κάθε κομμάτι με χαρτοτενία.
Πιέζομαι καλά για να υπάρχει καμία απολύτως διαρροή. Δεν μου καμνεί τώρα. Τηλίγορα. Συναργολογούμε τα κομμάτια, κολλάμε με το πιστολάκι και από τις δύο πλευρές και ο αυλός μας είναι έτοιμος. Προαιρετικά, αν θέλουμε, χρησιμοποιούμε αυτή τη λεπτή ταινία που είναι σαν ξύλο για να μορφύνουμε τον αυλό μας. Ακόμα και ο Ξενάκης να φάει από τη ζυγιά του. Ακούσε το ξενάκι. Πάμε.